Ανοίξουμε εδώ τα μικρόφωνα, να υπάρχει δυνατότητα να ακουστείτε, για να μας πείτε ο καθένας μια ιστορία, κάτι που θυμάστε από εκείνα τα χρόνια. Βεβαίως. Sehr verehrten Damen und Herren Absolventen aus längst vergangenen Zeiten. Mein Name ist Petra Hoppner, ich bin zurzeit die stellvertretende Schulleiterin an der Deutschen Schule Athen und im Namen des Schulleiters Herrn Fischer, der leider gesundheitlich verhindert ist, möchte ich Sie ganz, ganz herzlich hier bei uns an der Deutschen Schule begrüßen. Sie sind in der Generation, wenn ich das so sagen darf, in der meine Großeltern sind. Mit Ehrfurcht, mit Neugier habe ich immer ihren Geschichten gelauscht, habe das ein bisschen miterlebt, was sie erfahren haben, auch ihre schlimmen, traurigen und bitteren Zeiten. Und ich freue mich, dass ich zu der Generation gehöre, die im Frieden aufgewachsen ist. Zugleich denke ich, ist es für uns aber auch eine Verpflichtung, genau das zu tun, was vorhin schon gesagt wurde, nämlich die Brücke zu bauen. Und dafür zu sorgen, dass wir weiterhin im Frieden leben können. Ich möchte Sie gerne bitten, dass Sie ein bisschen zurückgehen in Ihre Schulzeit gedanklich und dass Sie uns ein bisschen teilhaben lassen an Erinnerungen, an lustigen Begebenheiten, die Ihnen vielleicht so spontan einfallen, vielleicht auch an Auseinandersetzungen. Wie haben Sie die Zeit erlebt an der deutschen Schule? Was ist Ihnen ganz besonders in Erinnerung? Μήπως να ξεκινήσουμε με τον κύριο Πίτσο, που είναι και ο αρχαιότερος εδώ της ομάδας. Οριμότερος. Κύριε Πίτσο. Μη σηκώνεστε, μη σηκώνεστε. Η λογική είναι ότι είμαστε και καλά στο καναπέ μας. Καθίστε. Αξιότιμε κύριε Πρεσβευτά. Αξιότιμε κύριε Διευθυντά της Γερμανικής Σχολής, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, συγκινημένος επιθυμώ να ευχαριστήσω για την τιμή που μου εγένετο να είμαι σήμερα μαζί σας και να ζω αυτήν την ιστορική εκδήλωση που έχετε οργανώσει. Πάει πολλής χρόνος από τότε που άρχισα τα μαθητικά μου χρόνια στο νηπιαγωγείο της Γερμανικής Σχολής της Οδού Αρακόβης το 1924. Έκτοτε η οικογένειά μου με ενέταξε στο γερμανικό περιβάλλον. Εκεί και ανεπτύχθη και εκεί εξελίχθη και στο μέλλον. Συνεπλήρωσα τις γνώσεις μου προπολεμικά σπουδάζοντας στη Γερμανία, στην μικρά πόλη Άουε της Σαξονίας, στο ΕΚΙ Πολυτεχνείο. Έτσι, η γερμανική γλώσσα έγινε η δεύτερη μητρική μου γλώσσα και με συνόδευε κάθε φορά στις επικοινωνίες μου και στις συνεργασίες μου με μεγάλες γερμανικές εταιρείες, οι οποίες και σήμερα έχουν την οικογενειακή μας εταιρεία Πίτσο Οικιακές Συσκευές. Έχω να ευχαριστήσω τη Γερμανική Σχολή, στην οποία άρχισα τα πρώτα μαθητικά μου χρόνια, για την συμβολή της στην εξέλιξή μου. Και εύχομαι η Γερμανική Σχολή και στο μέλλον με την αυτήν επιτυχία να βοηθήσει και να
εξελιχθούν οι νέοι της Ελλάδος με την αυτή την επιτυχία. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.
Από ανάγνωση από το σχολείο. Ναι. Ήμασταν στο παλιό το κτίριο τότε, Αραχώβης, και είχαμε μια μικρή αυλή για το διάλειμμα. Και έπρεπε να γυρίσουμε σαν σε μακαροπύραδο. Φώναζε πάντα ένας δάσκαλος, πήγε τσιρκουλίρεν, τσιρκουλίρεν. Ότι έκανε μετά στη ζωή του κατά μεγάλο τρόπο, το φίλησε από το σχολείο.
οφείλεται στη Ιωνική Σχολή, η οποία νομίζω ότι παραμένει ακόμα ένα από τα καλύτερα σχολεία της Ελλάδος. Δεν λέω το καλύτερο γιατί θα παρεξηγηθώ με διάφορους, ίσως και λίγο παρακάτω, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία. Ήτανε, είναι και μάλλον θα είναι ακόμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να έρθει ο κύριος Γκρέβε πάνω. Νομίζω ότι θα γλιτώσει. Herr Dr. Grewe ist, hat einen Abschluss im Jahr 76 gemacht. Sein Vater war damals Lehrer, später stellvertretender Schulleiter bei uns und danach Schulleiter Thessaloniki. Seine beiden Töchter haben hier bei uns ihr Abitur gemacht. Und Herr Dr. Grewe ist auch stellvertretender Vorsitzender des Schulvorstands. Und Alumni-Beauftragter. In dieser Position spreche ich zu Ihnen und möchte danken. Ich möchte danken Ihnen, deutsch sprechende Gäste, Freunde der Schule, Eltern und ich habe auch zwei Schüler gesehen, dass Sie heute hier bei uns waren. Ich möchte Ihnen danken, Herr Botschafter Dolf, der Sie der Schule immer stetig und ich glaube, Sie haben auch richtig beistehen und ein großes Interesse zeigen. Herzlichen Dank. Erlauben Sie mir jetzt auf Griechisch weiterzumachen. Θέλω να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω εσάς, τους αποφύτους του σχολείου της εποχής του πολέμου και της κατοχής που μαζευτήκατε σήμερα εδώ πέρα. Είχαμε μεγάλη τιμή και χαρά που ήρθατε στο σχολείο μας και μας χαρίσατε μια, πιστεύω, μοναδική βραδιά. Είμαστε όλοι εξαιρετικά συγκινημένοι και νομίζω και εσείς συγκινηθήκατε λιγάκι. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστώ και όλους εσάς, φίλοι απόφοιτοι, που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ πέρα να τιμήσουμε τους παλιούς αποφύτους που μου φάνηκαν πολύ νέοι σήμερα, μπορώ να πω, όταν τους βλέπω. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους που συμβάλανε σε αυτή την εκδήλωση, αυτούς που είδατε επί σκηνής, τον καθηγητή Φλάισα, που μας μίλησε για το σχολείο. Θα σας δώσω τον χρόνο να ρωτήσετε. Την διευθύντρια του γυμνασίου μας και απόφοιτος, κυρία Ιωνική. Και κάποιος που δεν μίλησε καθόλου σήμερα, τον εμπνευστή και την ψυχή της βραδιάς, τον Κώστα Μπογαλάνη. Στο Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφύτων. Φίλε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτρέψτε με στο τέλος και μια ευχή να συνεχίσουμε έτσι. Να βρισκόμαστε, να είμαστε κοντά ένας τον άλλον και να είμαστε κοντά στο σχολείο. Να θυμόμαστε τα παλιά, να συζητάμε το σήμερα και να σκεφτόμαστε το αύριο. Σήμερα θυμηθήκαμε τα παλιά, την πιο δύσκολη φάση, μπορώ να πιστεύω, στον Έλληνο για το πόνο σχέσεων. Ο κύριος Φλάιστα έχει ακόμα ερωτήσεις που θα τις, δεν ξέρω αν θα τις κάνουμε δημόσια ή θα τις κάνουμε ιδιαίτερως. Και εγώ έχω ακόμα ερωτήσεις, νομίζω θα έχουμε ευκαιρία μετά. Ωραία, αυτός να τη πάμε τώρα. Βάλτε την ερώτηση.
Γιώργη. Ναι. Και στη Βιατρίκη που έλεγε για το. Που επιτρέπεται, ναι, να πω Βιατρίκη. Για το τσιρκουλίαν, τσιρκουλίαν, Πάουσμπουφ. In einem Jahresbericht der Deutschen Schule, die damals gedruckt wurden in den frühen 30er Jahren und auch später, da stand, Schüler, die beim Griechisch sprechen in der Pause erwischt werden, müssen zur Strafe für den Rest der Pause mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke stehen. Das war also vor der NS-Zeit schon. Vor ihrer Zeit. So, was ist denn mit das? Δηλαδή όταν εσείς στο διάλειμμα επιτρεπόταν να μιλήσετε ελληνικά στο διάλειμμα ή αν σας έπιασε ο οροφύλαξης, ξέρω εγώ, θα το κόψε. Το μικρόφωνο. Για κάποια προσωπική ερώτηση, κάποια προσωπική ανάπτυξη
στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να μην το ξεχάσω, Schüssel auf Wiedersehen und die nächste Gelegenheit ist am 29. bei der Sommerparty des ehemaligen Vereins. Bis dann.